Έχω πει αρκετές φορές και σε αρκετά διαφορετικά βίντεο ότι δεν καταλαβαίνω γιατί για κάποιους είναι αρνητικό όταν μια εταιρεία κυκλοφορεί πολλά διαφορετικά μοντέλα σε μια σειρά, προκειμένου ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που ταιριάζει στις απαιτήσεις που έχει, αλλά φυσικά και ανάλογα με τα χρήματα που θέλει να διαθέσει. Έχουμε δει λοιπόν ήδη σε βίντεο το Note 13 Pro 5G και το Note 13 Pro Plus, που έτσι κι αλλιώς όπως πάντα συμμετέχουν φιλικά στο πλάνο στο συγκεκριμένο βίντεο, και θα δούμε και το Redmi Note 13, το οικονομικότερο αν θέλει να το πει κανείς έτσι και πιο απλό μοντέλο της νέας σειράς. Το έχω και αυτό σφραγισμένο στη συσκευασία του σε μια έκδοση με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης RAM και σε ένα μπλε χρώμα, το οποίο έχω και εγώ την περιέργεια να δω από κοντά, και σίγουρα το τηλέφωνο, με δεδομένο ότι απευθύνεται σε όσους θέλουν μια πιο οικονομική πρόταση και αντίστοιχα ένα νεότερο τηλέφωνο από την εταιρεία, έχει και πάλι το δικό του ενδιαφέρον. Και με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες για ακόμα μια φορά, μαχαίρι στο πλάνο να κόψω τις δύο ταινίες ασφαλείας στο πίσω μέρος της συσκευασίας αυτής και να το καταφέρω ακόμα μια φορά χωρίς εγώ να κοπώ, να ανοίξω και το κουτί, να δούμε το ίδιο το τηλέφωνο και τι άλλο περιέχει η συσκευασία αυτή. Ένα δεύτερο μικρό κουτάκι για ακόμα μία φορά, στο οποίο υπάρχει κανονικά και εδώ μία θήκη σιλικόνης, η οποία και εδώ δεν είναι μία διάφανη θήκη, έχει ένα μαύρο χρώμα που μπορεί σίγουρα να μην κάνει εύκολο το να φαίνεται σε τι χρώμα έχουμε αγοράσει το τηλέφωνο, είναι όμως σίγουρα πλεονέκτημα από τη στιγμή που δεν πρόκειται να κυτρινίσει με τη χρήση. Αυτό είναι προφανώς το ίδιο το Redmi Note 13, το οποίο θα αφήσω προς το παρόν στην άκρη, και ναι, ακούγεται, ζητώ συγγνώμη για αυτό, απλά για να επιβεβαιώσουμε ότι κάτω από το ίδιο το τηλέφωνο στη συσκευασία υπάρχει κανονικά ο φορτιστής και το καλώδιο. Είναι ένας φορτιστής στα 33W, δεν φορτίζει απαραίτητα ιδιαίτερα γρήγορα το απλό Note 13, όχι ότι ενοχλεί βέβαια η ταχύτητα αυτή για τα χρήματα που κοστίζει το τηλέφωνο, και σίγουρα δεν ενοχλεί όσο σε τηλέφωνα άλλων εταιριών το ότι ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται καν στη συσκευασία τους, ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής. Και θα μπορούσα να πει κανείς ότι η Xiaomi κάνει σε μένα τη χάρη στο προστατευτικό του ίδιου του τηλεφώνου να αναφέρει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τώρα, έχει μια κάμερα στα 108 MP το απλό Redmi Note 13, μια κάμερα που και πάλι είναι καλύτερη από το συνηθισμένο σε αυτή την κατηγορία τιμής, ένα OLED panel με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz που πλέον έχει και Full HD Plus ανάλυση. Η εταιρεία εδώ πιθανόν σωστά θεωρεί αξίων αναφοράς ότι και το πλαίσιο γύρω από την οθόνη αυτή είναι μικρότερο από το συνηθισμένο. Ο αισθητήρας αποτυπωμάτων είναι ενσωματωμένο στην οθόνη αυτή. Έχει στο εσωτερικό του έναν επεξεργαστή για τον οποίο θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια του βίντεο, και όπως είδαμε λίγο νωρίτερα, φορτίζει με 33W και η μπαταρία έχει χωρητικότητα 5000 mAh. Και αν κάποιος τώρα εδώ με το δίκιο του θέλει να σχολιάσει ότι το Note 13 μοιάζει σε εξωτερική εμφάνιση και μάλιστα πολύ με το Poco Mi 6 Pro, δεν θα έχει ιδιαίτερο άδικο, αλλά είναι γνωστό ότι οι δύο εταιρείες εκμεταλλεύονται όπου μπορούν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν τηλέφωνα με παρόμοια χαρακτηριστικά και διαφορετική βέβαια τιμή πώλησης. Το πίσω μέρος τώρα στο Note 13 είναι εδώ κατασκευασμένο από πλαστικό και έχει μια γυαλιστερή εμφάνιση, η οποία αποτυπώνει βέβαια μέχρι σημείο τις δαχτυλίες. Το πλαϊνό του μέρος είναι πλήρως επίπεδο, εντελώς επίπεδο, δεν ξέρω απαραίτητα ποια είναι η σωστή περιγραφή, όπως και στο Note 13 Pro 5G, και είναι μια σχεδιαστική διαφορά από το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, όπως επίσης είναι διαφορετικό ότι προφανώς εδώ το πλαίσιο αυτό είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. Power button και πλήκτρα για αυξομοίωση της έντασης, είπαμε, ο αισθητήρας αποτυπωμάτων είναι ενσωματωμένο στην οθόνη του τηλεφώνου και στην αριστερή πλευρά δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Το τηλέφωνο έχει κανονικά όμως παρόλα αυτά υποδοχή για ενισύρματα ακουστικά στο πάνω μέρος, και δίπλα από αυτή έχουμε επίσης κανονικά την έξοδο για το ακουστικό που λειτουργεί σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο, αλλά και τη θύρα υπερήθρων που η εταιρεία συνεχίζει και προσφέρει σε σχεδόν όλα τα τηλέφωνά της και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο σαν χειριστήριο για άλλη συσκευή μες στο σπίτι ή το γραφείο μας. Και όσο ανοίγει για πρώτη φορά το Note 13, παραδοσιακά λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την οθόνη του και όχι μόνο. Αρχικά η οθόνη αυτή έχει προεγκατεστημένο ένα screen protector, το οποίο είναι πάντα καλοδεχούμενο και ειδικά σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η διαγώνιο στην οθόνη είναι και πάλι στις 6,67 ίντσες, που φαίνεται ότι είναι το συνηθισμένο για τη Xiaomi, την Poco και τη Redmi τυπικά σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες τιμής. Είναι ένα πάνελ και πάλι με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz και εδώ με ανάλυση 2400x1080px, έχει και χρωματικό εύρος 10bit, κάτι επίσης ασυνήθιστο στην κατηγορία τιμής αυτή, και μιας και έχει ανοίξει η οθόνη, παραμένει γεγονός ότι τουλάχιστον για τα χρήματα που κοστίζει το Note 13, το πλαίσιο γύρω από αυτή είναι μικρότερο το συνηθισμένο. Και αφού όπως πάντα στο συγκεκριμένο σημείο έκανα μια διακοπή, πέρασα τον οδηγό κίνησης και είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω το απλό, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, Note 13, έχω καταχωρήσει το αποτυπωμά μου στον αισθητήρα που είναι ενσωματωμένο στην οθόνη του, και αν μη τι άλλο, ειδικά για αυτή την κατηγορία τιμής, ο αισθητήρας αυτός είναι και ικανοποιητικά γρήγορο
λάθος και από ό,τι φαίνεται ξεκλειδώνει τουλάχιστον προς το παρόν με την πρώτη προσπάθεια το τηλέφωνο. Και βρισκόμαστε όπως πάντα μάλλον στο σημείο όπου το Note 13 περιμένει να ξεκινήσει το συνηθισμένο HDR βίντεο στην οθόνη του. Να πω εδώ ότι η συσκευή δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου. Αυτός είναι ένας περιορισμός που έχει ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του βέβαια και όχι το συγκεκριμένο AMOLED panel. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω το βίντεο και παρότι δεν υπάρχει υποστήριξη για προβολή HDR περιεχομένου, η οθόνη έχει όσο ζωντανά χρώματα και όσο καλές γωνίες θέασης περιμένει κανείς από ένα OLED panel. Είπαμε και λίγο νωρίτερα, το Note 13 έχει στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιεί το ακουστικό του σαν δεύτερο ηχείο, οπότε πάμε να δούμε λίγο και στην πράξη πώς είναι η ποιότητα αυτή. Παρότι εγώ προσωπικά θα ήθελα ίσως λίγο υψηλότερη ένταση από τα δύο ηχεία του τηλεφώνου σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ήχου, είναι απόλυτα ικανοποιητική, ειδικά με δεδομένο ότι το τηλέφωνο είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, αλλά δεν συντονίζεται ενοχλητικά όταν το κρατάει κανείς στα χέρια του. Τώρα, όπως πάντα, αν κλείσει κάποιος το βασικό ηχείο στο κάτω μέρος του, το ακουστικό έχει λίγο χαμηλότερη ένταση, σε σύγκριση όμως με πολλά άλλα τηλέφωνα και μάλιστα με κάποια που κοστίζουν περισσότερα χρήματα, η ισορροπία στην ένταση του ήχου είναι σαφώς καλύτερη από το συνηθισμένο. Πάμε τώρα να κάνουμε προφανώς και μία συζήτηση για τις τρεις κάμερες που έχει στο πίσω μέρος του το Note 13. Η βασική από αυτές χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα των 108 MP που είναι λίγο μικρότερο σε φυσικό μέγεθος σε σύγκριση με τηλέφωνα που είναι σαφώς ακριβότερα, ενώ εδώ δεν έχει optical image stabilization στο φακό του, κάτι που και πάλι είναι και απόλυτα αναμενόμενο και δικαιολογημένο στην κατηγορία αυτή. Τώρα, η δεύτερη κάμερα με τον ultra wide φακό έχει ανάλυση 8 MP και εδώ στο απλό Note 13 μπορεί αυτό να δικαιολογηθεί πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τα ακριβότερα τουλάχιστον μοντέλα της σειράς. Υπάρχει τυπικά και η τρίτη κάμερα με το μάκρο φακό και τον αισθητήρα των 2 MP, θεωρητικά για φωτογραφίες από μικρή απόσταση, που όπως έχουμε πει πολλές φορές όμως, οι συνθήκες πρέπει να είναι σχεδόν ιδανικές για να μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία που να έχει νόημα. Και εννοείται θα κάνουμε και τη συζήτηση για το τεχνικό κομμάτι. Το Note 13 έχει στο εσωτερικό του τον παλαιότερο αρκετά πλέον για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι στην Snapdragon 685 επεξεργαστή της Qualcomm και βέβαια η συγκεκριμένη έκδοση με 8 GB μνήμης RAM πιθανότατα θα προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση μπορεί να έχει ο επεξεργαστής αυτός. Το τηλέφωνο έχει το MIUI 14, το γραφικό περιβάλλον της εταιρείας που μέχρι πριν λίγο καιρό αποτελούσε την νεότερη έκδοση και ναι, ρεαλιστικά εδώ, σε ένα τηλέφωνο που κοστίζει αυτά τα χρήματα, το να μην έχει το νεότερο HyperOS λειτουργικό σύστημα της Xiaomi δεν είναι απαραίτητα ενοχλητικό. Κάτω από το MIUI 14 βρίσκεται το προηγούμενο επίσης Android 13, όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας με την αναβάθμιση στο Android 14 θα κάνουν και την αλλαγή στο HyperOS, κάτι το οποίο πιθανότατα θα γίνει και για το Note 13, προφανώς όμως δεν γνωρίζω πότε ακριβώς. Με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ, το MIUI σαν γραφικό περιβάλλον, όσο και αν θεωρώ προσωπικά ότι είναι πολύ ολοκληρωμένο στο τι προσφέρει σε οικονομικότερες συσκευές της εταιρείας, υπάρχει μια μικρή δυσκολία στο να παράγεται σαν γραφικό περιβάλλον όσο γρήγορα θα περίμενε κανείς. Κάτι που μέχρι ένα βαθμό ισχύει και για το απλό Note 13, το τηλέφωνο δεν φαίνεται να κολλάει με κάποιον ενοχλητικό τρόπο όταν του ζητήσουμε να κάνει κάτι, είναι σαφώς όμως λίγο πιο αργό, αν θέλει να το πει κανείς έτσι ευγενικά, από προφανώς ακριβότερα μοντέλα της συγκεκριμένης σειράς αλλά και γενικότερα. Και όπως είδαμε και πάλι νωρίτερα στο συγκεκριμένο βίντεο, το τηλέφωνο έχει μια μπαταρία με χωρητικότητα 5000 mAh, η οποία πιθανότατα με το συγκεκριμένο επεξεργαστή και με τη συγκεκριμένη οθόνη εκτός των άλλων θα έχει και πολύ καλή απόδοση στην πράξη. Το τηλέφωνο φορτίζει και με 33W, ναι, δεν φορτίζει τόσο γρήγορα όσο προφανώς ακριβότερα τηλέφωνα της Xiaomi, φορτίζει όμως και πάλι πολύ πιο γρήγορα από τηλέφωνα άλλων εταιριών που κοστίζουν και πολύ περισσότερα χρήματα και θα το πω για ακόμα μία φορά και δεν πρόκειται να βαρεθώ σύντομα πιθανότατα ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει φορτιστής στη συσκευασία τηλεφώνων από άλλες εταιρείες, ακόμα όταν το λέω και πάλι κοστίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από ότι το Note 13. Και θα κλείσω το βίντεο θυμίζοντας αυτό που είπα και στην αρχή, συνεχίζω και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή επιλογή από τη Xiaomi και τη Redmi τυπικά να προσφέρει πολλά και διαφορετικά μοντέλα σε αυτή τη νέα σειρά συσκευών, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαλέξει αυτό που ταιριάζει στις απαιτήσεις του αλλά και στα χρήματα που θέλει να διαθέσει. Προφανώς το Note 13 Pro Plus και το Note 13 Pro 5G και το απλό Note 13 Pro είναι καλύτερα τηλέφωνα συνολικά, κοστίζουν όμως και περισσότερα χρήματα. Το Note 13 είναι η λύση ή μάλλον η επιλογή, για να το πω πιο σωστά, για όσους θέλουν μια σχετικά οικονομική συσκευή για να κάνουν τη δουλειά τους καθημερινά. Και εδώ το ότι έρχεται με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης RAM είναι και σίγουρα καλοδεχούμενο και πιθανόν βελτιώνει μέχρι ασημείο την απόδοση που μπορεί να έχει το τηλέφωνο. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα.
Καλή συνέχεια!